από την πρώτη στιγμή του πολέμου, ήδη από τις παραμονές, θα σας έλεγα, του πολέμου, ναι, είχε γίνει ξεκάθαρο αυτό που είναι προφανές. Ότι δηλαδή ούτε το ΝΑΤΟ, πρωτίστως αυτό που είναι και μια αμυντική συμμαχία, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ας μείνουμε στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να προασπίσει τα ουκρανικά σύνορα. Πολύ απλά γιατί η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και σωστά, οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι σύμμαχοι μεταξύ τους περιορίζονται στις μεταξύ τους σχέσεις. Υπό αυτή την νέα, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που γίνεται τώρα. Αντιθέτως, συμφωνώ μαζί σας ότι ήδη η Ουκρανία έχει πάρει ίσως και πολλά περισσότερα από ό,τι θα ανέμενε η ίδια. Πραγματικά. Ή από αυτό που θα ανεμέναμε και όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Η βοήθεια που έχει δώσει στην Ουκρανία και η οικονομική, αλλά και η υλική στρατιωτική, είναι από ένα σημείο και μετά σχεδόν εντυπωσιακή. Και αυτό εξηγεί και γιατί οι Ουκρανοί κατάφεραν να αντισταθούν στους εισβολείς και μπόρεσαν να τους αποκρούσουν σε κάποιες περιπτώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να μην οδηγηθούν σε κατάρρευση όπως θα ήθελαν οι Ρώσοι. Άρα δεν βλέπω ποια μπορεί να είναι τα περαιτέρω περιθώρια βοήθειας. Ταξιλέπονται τέτοια πράγματα πολλές φορές και για λόγους ψυχολογικούς, ναι, ή προκειμένου να εκμεθευτούν ακόμα περισσότερα, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα. Τώρα σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις, αυτός ο περίφημος έκτος κύκλος κυρώσεων δεν επιβλήθηκε ποτέ. Ακόμη όμως και αν επιβαλόταν, κύριε καθηγητά, δεν θα περιλάμβανε το φυσικό αέριο. Γιατί απλούστατα η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει, αυτό είναι μια παραδοχή των όλων των μερών, δεν μπορεί να κάνει χωρίς το φυσικό αέριο. Πριν πάω στο τελευταίο που λέτε για το φυσικό αέριο, γενικά για τις κυρώσεις, τον έκτο κύκλο που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε. Ακριβώς. Αυτό το συνδέεται και όμως έλεγαμε προηγουμένως. Δηλαδή ότι και η βοήθεια που δίνεται στην Ουκρανία έχει φτάσει κάπου στα όρια της. Μετά το επόμενο βήμα είναι απλώς η άμεση πολεμική εμπλοκή, η οποία δεν μπορεί να γίνει για λόγους που είναι εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας μας. Ακριβώς. Επομένως και οι κυρώσεις, όπως και η βοήθεια που δόθηκε στην Ουκρανία, έχουν τα όρια τους. Δεν μπορούν να πάνε πέρα ενός ορισμένου ορίου, γιατί μετά θα είναι σαν να πριονίζει εκείνος που επιβάλλει τις κυρώσεις το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Οι κυρώσεις επιβάλλονται συλλογικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι όλα τα κράτη που υφίστανται στον ίδιο βαθμό. Ακριβώς. Τα αποτέλεσματα των κυρώσεων. Έτσι δεν είναι? Και κυρίως οι πρώην ανατολικές χώρες είναι πολύ σκληρές. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο για την Πορτογαλία, το ίδιο για την Πολωνία. Είναι φανερό ότι υπάρχει κολοσσιαία διαφορά. Δεν είναι το ίδιο για τις Βαλτικές χώρες και το ίδιο για την Ιρλανδία. Γιατί η εξάρτηση των μένητων δεν μπορεί να είναι πολύ διαφορετική, η γεωγραφική του θέση είναι πολύ διαφορετική και πάει λέγοντας. Επομένως, λογικό είναι να προκύπτουν και επιμέρους διαφοροποιήσεις προς τις κυρώσεις και διαφορετικές απόψεις και αντεγκλήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει λέγοντας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ως προς το φυσικό αέριο, είναι η αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το φυσικό αέριο το ρωσικό. Αυτό είναι πασίγνωστο, το ξέραμε από πριν. Θα συνεχίσει να παραμένει εξαρτημένη σε ένα βαθμό. Βρισκόταν σε μια διαδικασία υποτίθεται μετάβασης σε μια πιο πράσινη μορφή οικονομικής ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης. Αλλά ο πόλεμος αυτός θα πάει όλα πίσω, όπως καταλαβαίνετε, διότι αντί να πάμε ένα βήμα μπρος προς ένα μέλλον πιο συμβατό με τα περιβαλλοντικά, μάλλον πηγαίνουμε βήματα πίσω και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε μορφές άλλες ενέργειας, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι μορφές του παρελθόντος. Για το λιγνίτι αναφέρεστε, φαντάζομαι, και το κάρβουνο. Ναι, σαφώς. Το να εισάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ είναι μια λύση, δεν μας καλύπτει πλήρως και είναι και μια ακριβή λύση. Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Αυτό... Δηλαδή, από την άλλη, για να βλέπουμε και πώς μια κρίση μπορεί να δημιουργεί και ευκαιρίες ή να αλλάζει και ισορροπίες. Αν πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Η κρίση μας πλήττει πάρα πολύ, ο πόλεμος στην Ουκρανία εννοώ και η ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα με το φυσικό αέριο. Σωστά. Δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα του πολέμου. Αλλά από την άλλη, καθιστά την Ελλάδα και ένα σημαντικότερο κόμβο διαμετακόμισης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Βέβαια. Η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης είναι πλέον χαρακτηριστική και αυτό εξηγεί και το ενδιαφέρον που υπάρχει από αμερικανικής πλευράς και για τη στρατιωτική σημασία που έχει η Αλεξανδρούπολη, αλλά και για την ενεργειακή οικονομική σημασία που αποκτά. Το ίδιο ισχύει και για την Ρεβιθούσα. Η οποία, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η Ρεβιθούσα. Κομβικό, ναι. Όχι μόνο για την Ελλάδα πια, για τα Βαλκάνια, εμείς ας πω για ένα κομμάτι μεγάλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Άρα, μπορεί η κρίση μερικές φορές να ανοίγει και παράθυρα ευκαιρίας. Σωστά το λέτε. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Η γνώμη μου είναι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει με έναν τρόπο που μας είναι οικείος, αλλά δυσάρεστα οικείος. Όπως... το παράδειγμα της Κύπρου δηλαδή. Oh. Θα υπάρξει μια εκεχηρία κάποια στιγμή, σε ένα προσδιόριστο χρόνο στο μέλλον,
χωρίς όμως να υπάρξει μια τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Και οι αποσχιστήσεις τελική... δημοκρατίες τι θα κάνουν, πού θα πάνε τελικά? Θα παραμένουν αποσχιστήσεις, νομικά θα παραμένουν έδαφος της Ουκρανίας, δεν θα γνωρίζονται από κανέναν παρά μόνο από τη Ρωσία, όπως είναι τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Για να έχουμε πολύ απλό παράδειγμα. Ναι, σωστά το λέτε. Σημειωτέων τα κατεχόμενα είναι κατεχόμενα 48 χρόνια, δεν είναι 90 ημέρες. Είναι όντως. Σημειωτέων επίσης ότι η Κρυμαία έχει προσαρτηθεί παρανόμως μονομερώς, αλλά έχει προσαρτηθεί από το 2014. Ναι. Και την ξαναθυμηθήκαμε τώρα με την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά την είχαμε ξεχάσει κι αυτήν. Το πιθανότερο λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, σενάριο είναι να υπάρξει μια κάποια στιγμή τυχερία, μια κατάπαυση του πυρός. Οι Ουκρανοί δεν θα προστρέφουν σε μια συμφωνία, γιατί οι Ρώσοι θα τους πιέζουν να αναγνωρίσουν απώλεια εδαφών, την οποία δεν θέλουν να αναγνωρίσουν. Οι Ρώσοι από την άλλη δεν θα θέλουν να επιστρέψουν τα εδάφη, άρα δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τους Ουκρανούς ως προς την εδαφική τους ακεραιότητα. Και έτσι θα υπάρχει μια παγωμένη σύγκρουση, μια de facto κατάσταση κατοχής, την οποία δεν ήταν γνωρισμένη κανένας, αλλά η οποία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται. Τώρα, διάβαζα χθες ή προχθές ότι ξεκινάει και η διανομή ρωσικών διαβατηρίων σε κάποιες από τις περιοχές που έχουν καταληφθεί. Αυτό είναι ένα βήμα για την πλήρη ενσωμάτωσή του στο ρωσικό κράτος, όπως καταλαβαίνετε. Άρα τα σημάδια είναι μπροστά μας και νομίζω, μάλλον δεσίων είναι η πρόβλεψή μου, αλλά αυτή είναι η πρόβλεψη. Ας δούμε την Κύπρο για να δούμε το μέλλον της Ουκρανίας.